κύριο Δροτάκη. Και αν πραγματικά είναι μια έκκληση, γιατί στην ουσία εμείς νομίζουμε ότι μας εξωθούν έξω, δηλαδή είναι έξωση, δεν είναι αποχώρηση. Δεν αποχωρεί κανένας από εδώ μέσα. Γιατί στην ουσία παραχωρήθηκε μέσω του κυρίου Παυλίδη, του πρώην Δημάρχη, ένας χώρος, ίσως να είναι μεγάλος για μας. Μπορεί να είναι μεγάλος. Και ίσως η στέγαση να χρειαζόταν αυτά τα πέντε γραφεία. Γιατί υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, πρέπει να έχουν δωμάτια, στήριξη. Γιατί πρέπει να στεγαστούν κάποιοι άνθρωποι, γιατί στην ουσία μπορεί να θέλουν και το αποθηκευτικό χώρο το δικό τους, να μην θέλουν εμάς τα πόδια τους, αλλά με κάποιο τρόπο πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί ένας χώρος για μας. Αλλά όχι ο χώρος αυτός που προτάθηκε στην Ομαρχία. Και στην ουσία αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι και μια έκκληση στον Υπεδιάρχη, γιατί μπορεί να αποφασίσει σε ένα χώρο ο οποίος πραγματικά μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Δεν μπορούμε να είμαστε στον δρόμο, γιατί εκπροσωπούμε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό που όμως δεν μου άρεσε, τουλάχιστον την εβδομάδα που μας πέρασε, φαινόταν αυτό το προσωπικό που ρωτήσατε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι τίποτα προσωπικό, αλλά φάνηκε έξω δυστυχώς. Εμείς είμαστε όλοι μαζί. Πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, καλά το είπε ο κ. Δροτάκης, το νομαρχιακό τμήμα δουλεύει. Προσπαθούμε να συντονιστούμε μεταξύ μας. Έχουμε τις διαφορετικότητές μας, ο καθένας στο δικό του κλάδο. Και στην ουσία πάμε σε αυτό που δεν ακούγεται ποτέ, ότι ναι, είμαστε σε αυτό που θέλουμε, το ανοιχτό μισθολόγιο, δεν θέλουμε να διαφοροποιούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα προβλήματά μας είναι μία. Πρέπει να βρισκόμαστε. Από την ώρα που φύγουμε από εδώ μέσα, ο επόμενος χώρος είναι μέσα σε μια καφετέρια. Αυτός θα ήταν ο χώρος που θα έπρεπε να είμαστε.